Φίλες και φίλοι, η συμπόρευση με το ΚΚΕ μας αφορά όλους για να παλέψουμε για τη ζωή μας, για τις οικογένειές μας, για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας. Εμείς οι εργαζόμενοι στις δικολιέργειες ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με την αντεργατική επίθεση, με απολύσεις, εντατικοποίησης της εργασίας, χτύπημα των μισθών και των δικαιωμάτων. Δουλεύουμε κάτω από το φόβο της απόλυσης, της ανεργίας, της αβεβαιότητας, κάτω από αντίξωες συνθήκες, τις περισσότερες των περιπτώσεων χωρίς μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Δουλεύουμε εξαντλητικά ωράρια που φτάνουν έως τις 10 ώρες δουλειάς, χωρίς καν να τις πληρωνόμαστε. Αν και η υγεία μας, η έλλειψη της οικογένειάς μας δεν μπορεί να ξεκυρωθεί με χρήματα. Οι συνθήκες της δουλειάς μας στις δικολιέργειες είναι εξαιρετικά δύσκολες και με μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας, καθώς οι περισσότερες εργασίες γίνονται πάνω στις πλωτές εγκαταστάσεις και με τους εργαζόμενους εκτεθειμένους σε κοιτικές συνθήκες της κάθε εποχής, με δουλειά συσκευαστήρια στους μείον 17 βαθμούς. Αρκετές είναι οι περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων με σοβαρούς τραυματισμούς αλλά και θανάτους εργαζομένων. Παρόλα αυτά, η εργασία στις εκδοκαλλιέργειες δεν εντάσσεται στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Όλα αυτά συμβαίνουν την ίδια στιγμή που οι εκδοκαλλιέργειες στην Ελλάδα παρουσιάζουν μεγάλη άνθηση και ερχούνται ως ένα από τα βασικά παραγωγικά πεδία καπιταλιστικών επενδύσεων. Με μεγάλη κερδοφορία, με πολύ μεγάλο βαθμό μονοπόλησης και σημαντική αύξηση του όγκου παραγωγής στις πλάτες της δικές μας των εργαζομένων. Η επίθεση στα δικαιώματά μας, η επίθεση της εργοδοσίας με τις πλάτες της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας και των προηγούμενων κυβερνήσεων επιβεβαιώνει πως ο αγώνας μας για τη δημιουργία επιχειρησιακού σωματείου πριν 4 χρόνια είναι το όπλο μας απέναντι στην επίθεση που δεχόμαστε για να παλεύουμε οργανωμένα για τα δικαιώματά μας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί ενωμένοι την επίθεση που δεχόμαστε, να αποτρέψουμε να πληρώσουμε εμείς τις αναδιορθώσεις του κλάδου και την αύξηση της κερδοφορίας των νέων μονοπωλίων που δημιουργούνται. Να παλέψουμε όλοι μαζί ενάντια σε απολύσεις, για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, για συλλογική σύμβαση εργασίας, με αυξήσεις και δικαιώματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Με τη συστράτευση και η συστράτευση με το ΚΚΕ αποτελεί σήμερα η μόνη λύση για τη μετώπιση της σκληρής επίθεσης που δεχόμαστε, γιατί οι κομμουνιστές δεν τα παρατάμε. Δεν χάνουμε την ελπίδα μας. Είμαστε σίγουροι για το αύριο, γι' αυτό το αύριο παλεύουμε και θα βγει εργατική τάξη και εργαζόμενοι δυναμικά στο προσκύνημα με το ΚΚΕ, όπου είναι εγγυητής για την νικηφόρα έκβαση των καθημερινών μας αγώνων, αλλά για την πορεία προς σοσιαλισμό, κομμουνισμό. Ευχαριστώ.